Καλησπέρα σας και από μένα. Ήθελα να ευχαριστήσω την Άνεμπιτ Γκέρικε για αυτή την σύντομη εισαγωγή. Θέλουμε πράγματι σήμερα να ασχοληθούμε με τους εξωτερικούς παράγοντες που πλαισιώνουν και επηρεάζουν την λογοτεχνική μετάφραση. Και έχουμε διαλέξει πέντε θεματικούς τομείς με τους οποίους θέλουμε να ασχοληθούμε στη συζήτηση αυτή. Θα ξεκινήσουμε αμέσως με τον πρώτο τομέα. Seine Frage, die so ein bisschen eine Aufwärmfrage ist, eine Ερώτηση έτσι για προθέρμανση. Μπορεί να ακούγεται απλή και μπανάλ, αλλά τη θεωρώ πολύ σημαντική. Τι ρόλο διαδραματίζει ο τόπος στον οποίο ζει ο μεταφραστής ή μεταφράστρια? Τι ρόλο παίζει λοιπόν η βιογραφία του, η πορεία του, το υπόβαθρό του και της, η μετρική γλώσσα και ο τόπος κατοικίας εν τέλει. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τον Χρήστο Αστερίου και τη Μαριάννα Χάλαρη, οι οποίοι είναι κοντά μας και τους οποίους θα δούμε αμέσως τώρα. Γεια σας. Ja, ich bin gespannt, was ihr zwei dazu zu erzählen habt, aus eurer persönlichen Perspektive. Ich möchte, jetzt, wenn Christus gerade so groß im Bild ist, dann stelle ich ihn mal vor. Er ist einer der bekanntesten griechischen zeitgenössischen Autoren. Er wurde in Athen geboren und lebt seit 2017 jetzt in Berlin. Er ist Deutschlehrer, Autor, Übersetzer und Lehrbeauftragter an der FU Berlin. Anfang der 2000er war er Leiter der deutschen Abteilung des Athener Zentrums für Übersetzung. Das ist leider nicht mehr gibt. Und derzeit ist er Jurymitglied beim Übersetzungsförderprogramm Litrix.de. Ich werde auf das ein Stück mal eingehen und uns Näheres dazu erläutern. Das ist das ein Programm des Goethe-Instituts, das einen Griechenland-Schwerpunkt hat, noch bis 2021. Goethe, το οποίο έχει σαν, hallo, guten Abend, καλησπέρα και από μένα. Also, υπάρχει η δυνατότητα να μιλάμε και στις δύο γλώσσες. Καλησπέρα από το Βερολίνο. Κανένας από το στο οικογενειακό μου περιβάλλον δεν μιλούσε γερμανικά, ούτε είχαμε κανένα γερμανικό background. Βρέθηκα πολύ νέος όμως για πρώτη φορά στην Ελβετία και στη Γερμανία, ήδη από το δημοτικό. Δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να μεταφράσω. Ήξερα όμως ότι ήθελα να σπουδάσω γερμανική φιλολογία. Το πρώτο έτσι μεγάλο κράς θα το έλεγα, ήταν σχεδόν ερωτικό. Ήταν με ένα κείμενο του Ρίλκε, το οποίο πρωτοδιάβασα στο τέλος του Λυκείου, τα γράμματα σε ένα νέο ποιητή, τη μετάφραση του Μάριου Πλωρίτη. Και εκεί για πρώτη φορά άρχισα να αναρωτιέμαι πώς θα μπορούσε να είναι αυτό το κείμενο στα γερμανικά, που τότε μου φάνταζε τρομερά δύσκολο να διαβάσω στο πρωτότυπο. Δεν είχα και πρόσβαση μάλιστα στο πρωτότυπο. Μιλάμε για την προ-ίντερνετ περίοδο, που τα κείμενα δεν ήταν τόσο εύκολα προσβάσιμα. Υπήρχε ένα μικρό βιβλιοπωλείο στην οδό Ακαδημίας, που δεν υπάρχει πια, και προμηθευόμασταν όλα τα βιβλία με τεράστια καθυστέρηση γερμανικά ή στην βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Γκέτε. Και το αντίστροφο έγινε πάλι με ένα κείμενο του Ρίλκε, το οποίο διάβασα στο πρωτότυπο, και ήταν το Malte Lauritzbrücke, η Aufzeichnung des Malte Lauritzbrücke, το οποίο με μάγεψε τόσο πολύ στο πρωτότυπο που άρχισα να κάνω την αντίθετη σκέψη. Να λέω, είναι δυνατόν να μεταφραστεί αυτό στα ελληνικά? Είναι τόσο εκπληκτικό αυτό το κείμενο που είναι σχεδόν αδύνατον. Στη συνέχεια έπεσε στα χέρια μου η πρώτη, νομίζω μία από τις πρώτες μεταφράσεις του Δήμου, αν θυμάμαι καλά. Δεν με ικανοποίησε, επέστρεψε στο πρωτότυπο. Δεν ξέρω κατά πόσον βοηθάει το να είσαι σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Ξέρω περιπτώσεις που δεν έχουν ταξιδέψει ποτέ στις χώρες τη γλώσσα των οποίων έχουν μεταφράσει, όμως είναι εξαιρετικοί μεταφραστές. Και ειδικά σε μια περίοδο σαν τη σημερινή, στην περίοδο του ίντερνετ, της σύνδεσης μέσω όλων των καναλιών, είναι πολύ πιο εύκολο να βρει κανείς τις λύσεις που αναζητά. Φαντάζομαι ότι παλιότερα ήταν η παλιότερη γενιά μεταφραστών, είχε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από τα δικά μας. Okay, danke dir.
Dann leite ich jetzt über zu Mariana Halari. Sie lebt in Athen, ist eine junge, aufstrebende Übersetzerin. Gerade sind in ihrer Übersetzung Texte, ältere Texte von Griechenlandreisenden aus dem 19. Jahrhundert erschienen. Sie hat auch schon einen historischen Roman übersetzt und Kindersachbücher. Ja, erzähl uns mal, was sind denn deine Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που μπορούμε έστω και διαδικτυακά να συνομιλούμε. Τώρα, το δικό μου υπόβαθρο. Εγώ προέρχομαι από ένα διπλό πολιτισμικό πλαίσιο. Από Γερμανίδα μητέρα και πατέρα Έλληνα. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Δεν είμαι σίγουρη δηλαδή για το κατά πόσο μπορεί κανείς να θεωρήσει οικείο το περιβάλλον αυτό για ένα μεταφραστή. Νομίζω ότι επειδή ακριβώς ζω και μεγάλωσα και γεννήθηκα στην Ελλάδα, δεν θα μπορούσα να μεταφράσω με εξίσου μεγάλη αυτοπεποίθηση προς τα γερμανικά. Ωστόσο, επειδή έχω μια ιδιαίτερη λοιπόν σχέση με τα γερμανικά, ενδεχομένως να έχω έτσι ένα κάπως ανεπτυγμένο αισθητήριο σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τη διάκριση κάποιων σημασιολογικών αποχρεώσεων ή και συγκεκριμένες συντακτικές δομές, ας πούμε, που μου έρχονται. Σκέφτομαι μερικές φορές στα γερμανικά. Και δεν εννοώ μόνο της νοοτροπίας, αλλά έχω συγκεκριμένους γερμανισμούς, ας πούμε, στο μυαλό μου πολύ συχνά. Αυτό επίσης που θέλω να πω είναι ότι δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να μεταφράσω λογοτεχνία συγκεκριμένα. Μεταφράζω κάποια κείμενα, κυρίως έγγραφα ή τέλος πάντων κείμενα με το γραμματολογικό πλαίσιο των οποίων έχω τρόπο να εξοικειωθεί. Αλλά λογοτεχνία δεν νομίζω ότι θα μπορούσα, δηλαδή, να ανταπεξέλθω στην αναδημιουργία ενός κειμένου που, σε μια γλώσσα την οποία χειρίζομαι συνήθως ως γλώσσα πηγή. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το κάνω με την ίδια ευκολία, εντός πολλών εισαγωγικών αυτό. Ja, da bin ich natürlich neidisch auf den Hintergrund, muss ich sagen. Also so die zwei. Πρέπει να πω ότι ζηλεύω που προέρχεσαι από ένα δίγλωσσο περιβάλλον. Αυτό δεν συνέβη στη δική μου περίπτωση. Εγώ δηλαδή δεν έχω οικογενειακούς δεσμούς με την Ελλάδα. Και ξέρετε, αυτό είναι το πρώτο που υποθέτει κανείς για έναν άνθρωπο ή μία. Και αυτό το συνειδητοποίησα εγώ ήδη όταν το 1990 μετακόμισα στο Βερολίνο και τότε ήθελα να παραγγείλω, να ζητήσω ψωμάκια από το φούρναρι και δεν του χρησιμοποίησα την βερολινέζικη λέξη για τα ψωμάκια, γιατί όπως γνωρίζετε στα γερμανικά υπάρχουν πολλές τοπικές διαφορές και το συνειδητοποίησα λοιπόν ότι τα δικά μου στοιχεία ήταν χρησιμοποιούσα μάλλον στοιχεία αυστριακά. Όταν βρέθηκα εκεί, δηλαδή δεν είχα προσαρμοστεί αρκετά, δεν είχα προσαρμόσει τη γλώσσα μου στη βόρειο-γερμανική κοινή. Χρησιμοποιούσα λοιπόν κάποιες λέξεις τοπικού χαρακτήρα. Τώρα δουλεύω για συνεργάζομαι με τον κρατικό οίκο Διόγενες και έχω δει ότι έχω διαπιστώσει λοιπόν ότι δίνουν ιδιαίτερη προσοχή, φοβούνται θα λέγαμε, να υπησέλθουν λέξεις από τοπικά χρωματισμένες λέξεις στα έργα τα οποία δημοσιεύουν. Εγώ λοιπόν ως μεταφράστρια είδα ότι μάλλον θα έλεγα ότι το εν είδα, ότι ουδέν είδα, το Σοκράτη ή του Καρτέσιο το σκέφτομαι, άρα υπάρχω, κόγκι το έργο σου.
Είναι πραγματικά δύο εκφράσεις που καθορίζουν τον μεταφραστή, την μεταφράστρια λογοτεχνίας. Συνολικά θα λέγαμε ότι ο εξωτερικός παράγοντας του υποβάθρου της προσωπικής βιογραφίας, του τόπου κατοικίας, επηρεάζει με διαφορετικούς τρόπους το μεταφραστικό μας έργο. Τώρα, το δεύτερο θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι το θέμα της επιμέλειας. Και αμέσως τίθεται και το ερώτημα όταν λέμε επιμέλεια στα ελληνικά, Lektorat στα γερμανικά. Τι εννοούμε ακριβώς, γιατί η γερμανόφωνη εκδοτική οίκη είναι γνωστή για την πάρα πολύ μεγάλη σχολαστικότητα με την οποία αντιμετωπίζουν την επιμέλεια. Δηλαδή, το γερμανικό κείμενο θα πρέπει να το επιμεληθεί κάποιος πολύ προσεκτικά, να γίνουν κάποιες προτάσεις διόρθωσης. Χρήστο, πες μας εσύ για την επιμέλεια, τι καταλαβαίνεις εσύ, τι θεωρείται επιμέλεια και τι εννοούμε με επιμέλεια στην ελληνική παραγωγή. Στον γερμανικό χώρο και στον αγγλοσαξονικό, ο εκδότης έχει πολύ μεγαλύτερο λέγιν που λέμε στην έκδοση, μπορεί να αλλάξει. Να προτείνει τίτλους, να αλλάξει, να κόψει ολόκληρα κομμάτια. Στον ελληνικό χώρο είναι γίνεται λιγότερο αυτό. Σε ό,τι αφορά τη μετάφραση, και αυτό είναι μια βασική διαφορά, νομίζω, με την Γερμανία, είναι ότι πρέπει να διαχωριστεί ανάμεσα, να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτό που λέμε γλωσσική επιμέλεια, που αφορά ακόμα και τα λογοτεχνικά βιβλία, αλλά και τις μεταφράσεις. Πρόσφατα διάβασα ένα βιβλίο από μια γλώσσα την οποία δεν την ξέρω, τα εβραϊκά. Η μετάφραση δεν μου άρεσε, χωρίς να ξέρω το πρωτότυπο, και προσπάθησα να κάνω για μερικές σελίδες μια επιμέλεια καθαρά γλωσσική, χωρίς να ξέρω το πρωτότυπο, και μπορώ να σας πω ότι σε ορισμένα σημεία δούλεψε, γιατί φάνηκε ότι δεν είχε γίνει καλή πραγματολογική δουλειά. Θέλω να πω αυτό, το φέρνω σαν παράδειγμα για να δούμε ότι υπάρχουν διαφορετικές, πρέπει να διαχωρίσει κανείς στο τι εννοεί επιμέλεια γλωσσική, πραγματολογική, καθαρά μεταφραστική. Είναι ενδιαφέρον. Είναι τελείως διαφορετικά από τη Γερμανία, μπορώ να πω. Αλλά θα ήθελα να ακούσω και τη Μαριάννα Χάλαρη, η οποία είναι μια νέα μεταφράστρια. Και ποιες είναι οι πρώτες εμπειρίες που έχει αποκομίσει. Τι θα ήθελε η ίδια να μας πει σε αυτό. Η δική μου εμπειρία είναι κάπως περιορισμένη, αλλά ίσως θα έλεγα και ενδεικτική των διαφορετικών προσεγγίσεων που υπάρχουν στον ελληνικό εκδοτικό χώρο. Υπήρξαν, για παράδειγμα, φορές, τις παλιότερες μεταφράσεις, τις δικές μου, όπου παρέδιδα τη μετάφραση και μετά, συγγνώμη, έβλεπα το βιβλίο έτοιμο πλέον μετά από κάποιους μήνες στο ράφι, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια συνεννόηση με τον επιμελητή ή την επιμελήτρια. Ωστόσο, στις μεταγενέστερες άρχισα σταδιακά να συνειδητοποιώ ίσως και περισσότερο πώς καταλήγω σε κάποιες επιλογές που επαναλαμβάνονταν, και γενικότερα απέκτησα μια αίσθηση ασφάλειας ότι υπάρχουν άλλα δύο μάτια για να με γλιτώσουν από τυχόν κακοτοπιές. Πάντως, συνολικά, θα έλεγα ότι πολλές φορές επηρεάζεται η αμήχανη, έτσι, ας πούμε, αυτή σχέση με τον επιμελητή ή την επιμελήτρια, όταν είναι και κάποιος άπειρος. Δηλαδή, προσωπικά δεν είχα γνώση του πώς ακριβώς πρέπει να διατηρήσει κανείς την σχέση του με τους άλλους άμεσα συνδεδεμένους κρίκους της εκδοτικής αλυσίδας, και έτσι δημιουργήθηκε κάπως αυτή η αμήχανη κατάσταση. Ja, im deutschsprachigen Raum. Το γερμανόφωνο χώρο
Η κατάσταση έχει ως εξής. Meistens mit sogenannten blinden Lektoren. Συνήθως εγώ έχω να κάνω με τους λεγόμενους τυφλούς επιμελητές, δηλαδή επιμελητές που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα ή που έχουν πολύ λίγη γνώση των ελληνικών. Και αυτό έχει κάποιες επιπτώσεις στη δουλειά των λογοτεχνικών μεταφραστών, διότι κατά κάποιο τρόπο αναλαμβάνουμε μεγαλύτερη ευθύνη και για το πρωτότυπο, για τη μεταφορά δηλαδή του πρωτοτύπου στην άλλη γλώσσα. Η επιμελήτρια στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να έχει στα χέρια της μια άλλη μετάφραση στα αγγλικά, στα γαλλικά ή στα ιταλικά για να κάνει την αντιπαραβολή της, αλλά δεν έχει το πρωτότυπο, δεν μπορεί να κάνει μια αντιπαραβολή με το πρωτότυπο. Αυτό λοιπόν... Πάντως η επιμέλεια είναι μια σχολαστική διαδικασία που ακολουθείται στο γερμανόφωνο χώρο, χωρίς να θεωρείται κριτική της δουλειάς του μεταφραστή, της μεταφράστριας. Και νομίζω ότι οι επιμελητές πρέπει πάντα να αναφέρονται, ενώ στην πραγματικότητα, σε ελάχιστες περιπτώσεις αναφέρονται στο εσόφυλλο ή εξώφυλλο του βιβλίου, διότι πραγματικά συμβάλλουν στο βελτίωση του αποτελέσματος του μεταφραστικού. Τώρα, καταλαβαίνω ότι στις μικρές γλώσσες και στα ελληνικά, ως μεταφραστής θεωρεί κανείς ότι είναι αναγκασμένος να κάνει μια αυτοεπιμέλεια, αυτοδιόρθωση, χωρίς να είναι βέβαια να πληρώνεται ξεχωριστά, γιατί θεωρεί κανείς ότι έχει αυτή την ιδιαίτερη ευθύνη προς το πρωτότυπο. Πρέπει να συνηθίσει λοιπόν κανείς αυτή την αυτοαναθεώρηση να την κάνει, dass man selbst den, die Distanz zum eigenen, zur eigenen Übersetzung findet und dann ίδια, die eigene Übersetzung, die einen fremden Text liest und bewertet und bearbeitet. Muss man ja üben, wie schwimmen oder Klavierspielen. Die Übersetzung ist etwas, was man mit dem Zeitraum übersetzt. Και η Syntax-Sprache και το κολύμπι και den Ausgangstext zum Leser το πιάνο zum Zielpublikum και όλο ένα γίνεται κανείς καλύτερος και ψάχνει κανείς την ισορροπία μεταξύ τη ανεκτή αποστασιοποίηση που θα πρέπει να έχει από το κείμενο και ταυτόχρονα τη ενσωμάτωση αυτού του αλόγλωσσου κειμένου στην γερμανόφωνη λογοτεχνία μέσω τη μετάφραση. Zum Autor hin oder zum Leser, das ist so die uralte Frage. Πόσο θα πρέπει να προσανατολίσει ο μεταφραστής, μεταφράστρια, τη δουλειά του προς τον αναγνώστη ή προς τον συγγραφέα είναι ένα παμπάλαιο ερώτημα. Η εκδοτική βέβαια και οι εργαζόμενοι στους εκδοτικούς οίκους τείνουν να θεωρούν ότι περισσότερο πρέπει να έχει κανείς αγνώμονα τον αναγνώστη. Πάντως, η δική μου συνεργασία με τυφλούς επιμελητές ήταν καλή μέχρι τώρα. Τώρα, μιλώντας για το εξωτερικό, τα εξωτερικά συμφραζόμενα της δουλειάς μας, της μεταφραστικής μας δουλειάς, περάσαμε στη δευτερεύουσα κειμενική εργασία, στη διόρθωση και την επιμέλεια. Και τώρα υπάρχει ένα τρίτο θέμα, το οποίο επηρεάζει επίσης τη δουλειά του μεταφραστή της μεταφράσεως, και αυτό είναι η επαγγελματική δικτύωση. Ερώτηση λοιπόν, υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές στην επαγγελματική δικτύωση μεταξύ Γερμανών, Ελλήνων, είμαστε όλοι μονομάχοι κατά κάποιο τρόπο ή έχουμε περισσότερο συλλογικό πνεύμα. Θα ήθελα να ρωτήσω τη Μαριάννα. Πες μας, Μαριάννα, για την ελληνική περίπτωση. Θα έλεγα, πριν περάσουμε
σε μια σύνοψη του πώς αντιλαμβάνομαι εγώ τον χώρο των μεταφραστών εδώ στην Ελλάδα, να δούμε απευθείας πρώτα απ' όλα ποιες ενώσεις επαγγελματικές υπάρχουν, για να έχουμε έτσι μια συνολικότερη ιδέα. Να τις δούμε και απευθείας από τις ιστοσελίδες τους. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν πρωτίστως η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών, η λεγόμενη ΠΕΜ. Η ΠΕΜ λοιπόν έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε το 1963 και αριθμεί πολλά μέλη. Λειτουργεί και ως βάση δεδομένων από την οποία μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή με τους με μεταφραστές, με τα μέλη της. Υπάρχει επίσης η ΠΕΜΠΙΠ, η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιουνίου Πανεπιστημίου, με έδρα την Κέρκυρα προφανώς, ιδρύθηκε το 2004 και απευθύνεται περισσότερο στους φοιτητές του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Και πλέον υπάρχει και ο ΣΜΕΤ, ο Σύλλογος Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών, με έδρα την Αθήνα, ο οποίος ιδρύθηκε το 2009. Και υπάρχει επίσης και η Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας, για την οποία δυστυχώς δεν βρήκα κάποια ιστοσελίδα, ωστόσο αν θέλει κάποιος μπορεί να βρει τα στοιχεία επικοινωνίας με μια αναζήτηση στο ίντερνετ. Η Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας απονέμει και σχετικά βραβεία μετάφρασης, και παρεπιπτόντως βραβεία σε μεταφραστές απονέμει και το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο των κρατικών βραβείων λογοτεχνίας. Τώρα, το κοινό σε όλες αυτές τις επαγγελματικές ενώσεις που ανέφερα, σίγουρα η προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας και της δικτύωσης. Ωστόσο, θα έλεγα από την προσωπική μου εμπειρία και από συζητήσεις με συναδέλφους, η γενικότερη αίσθησή μου είναι ότι μάλλον όσοι και όσες δραστηριοποιούνται στον χώρο προτιμούν τις προσωπικές επαφές για την επιδίωξη των επαγγελματικών τους στόχων. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο, δεν υπάρχει κάποια εθνική μεταφραστική πολιτική και ως εκ τούτου οι όποιες διαπραγματεύσεις γίνονται σε ατομικό και όχι σε συλλογικό επίπεδο. Τώρα από την πλευρά μου, αυτό που θα έβρισκα ενδιαφέρον θα ήταν ίσως να μπορούμε εμείς που κινούμαστε στο δίπολο Ελλάδα-Γερμανία να κατορθώσουμε, να δημορφώσουμε τις συνθήκες ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε λίγο περισσότερο μεταξύ μας. Ίσως με την καθιέρωση κάποιας τακτικής συνάντησης μεταφραστών. Θα μπορούσαμε ίσως να πάρουμε για παράδειγμα τα Übersetzer Treffen που έχουν καθιερωθεί σε γερμανικές πόλεις. Μια παρόμοια ιδέα είχε η κυρία Τζίμις, υπεύθυνη του Τμήματος Λογοτεχνίας και επιχορηγήσεων μετάφρασης του Ινστιτούτου Γκέτε της Αθήνας, την οποία μας την πρότεινε πριν από ένα χρόνο περίπου σε μια εκδήλωση στο πλαίσιο του προγράμματος Litrix. Και νομίζω ότι όταν με το καλό ξεπεραστούν έτσι πρακτικές δυσκολίες που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας, δηλώνω παρούσα για τέτοιες πρωτοβουλίες. Ja, wir machen ja heute auch schon so einen ersten Schritt in diese Richtung. Σήμερα κάνουμε ήδη ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και θα επανέλθουμε σε άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες επίσης έτσι ασχολούνται με αυτό το θέμα. Θα ήθελα επίσης να πω στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες ότι έχουμε ετοιμάσει κάποιο έγγραφο το οποίο μπορείτε να ζητήσετε από την κυρία Τζίμις από το Ινστιτούτο Γκέτε, διότι στο έγγραφο αυτό θα έχω συγκεντρώσει κάποια πολύ σημαντικά links και για τις δύο, και για τα γερμανικά και για τα ελληνικά. Και θα σας δείξω τώρα κάποια σχετικά links, τα οποία όμως, όπως είπαμε, μπορείτε μετά από την διαδικτυακή μας συνάντηση να ζητήσετε αυτό το handout, αυτό το έγγραφο, το οποίο σας δείχνω εδώ πέρα, για να το έχετε για αναφορά. Zum
Genau, Thema Vernetzung, Verbände, Ausweitung. Ja, das Thema lieber von Übersetzerhäuser, Verbandsarbeit, Programm, Kulturpolitik und Übersetzung. Also Sie kriegen da jede Menge Futter. Αρκετές πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο. Θα ήθελα όμως τώρα στο σημείο αυτό να μπω στη σελίδα του συνδέσμου του των μεταφραστών λογοτεχνίας, αλλά βλέπουμε εδώ πέρα την ομάδα Strahlen, όπου μπορεί να επιλέξει κανείς τα ελληνικά και να δει αυτή την ιστοσελίδα στα ελληνικά και το ωραίο που στην περίπτωση αυτή είναι ότι δεν αφορά μόνο μεταφράσεις πρόσια από τα γερμανικά, αλλά και άλλες γλώσσες συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών. Μιλάμε εδώ λοιπόν για το βραβείο μετάφρασης Strahlen. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε σε αυτή την ιστοσελίδα και να... Nächstes Jahr im, im και μάλιστα März, την επόμενη χρονιά ελπίζουμε März, το Μάρτιο στα τέλη Μαρτίου θα γίνει ένα δίγλωσσο εργαστήριο, το δεύτερο ελληνογερμανικό εργαστήριο μετάφρασης, το πρώτο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο λοιπόν εργαστήριο αυτό το καιρό έχει προκηρυχθεί και μέχρι 21 μπορεί κανείς να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του ή της πάντα και θα χαρούμε πολύ για τις συμμετοχές σας. Εδώ βλέπετε λοιπόν το κείμενο της προκήρυξης για αυτό το εργαστήριο Vice Versa. 21-27 Μαρτίου με τον Θεό Βότσο και θα βρείτε κάποιους συνδέσμους σχετικά με αυτό το εργαστήριο. Έχουμε einen genauen Bericht geschrieben über diese Werkstatt. Wenn Sie wissen wollen, was Sie da gemacht haben, μια έκθεση για το εργαστήριο αυτό και μπορείτε να βρείτε την έκθεση αυτή στα γερμανικά. Θα ήθελα να ρωτήσω τους άλλους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες τι εργαλεία υπάρχουν στον ελληνόφωνο χώρο για την στήριξη της ελληνόγλωσσης λογοτεχνίας στο εξωτερικό ή για την μετάφραση και τη στήριξη της μετάφρασης ξενόγλωσσης λογοτεχνίας στην Ελλάδα. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή εμείς ως μεταφράζοντες και μεταφράζουσες ώστε να δημιουργήσουμε εναλλακτικές δομές στήριξης. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Χρήστο Αστερίου αρχικά. Θα ήταν αδίκο να συγκρίνουμε τις δύο χώρες, η Γερμανία με την Ελλάδα, σε αυτό το επίπεδο, γιατί για τους συμμετέχοντες που δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με τα γερμανικά πράγματα, η Γερμανία είναι μια χώρα που έχει τελείως διαφορετική σχέση με τη λογοτεχνία. Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο καταρχάς επιβραβεύει με πάρα πολλούς τρόπους τους συγγραφείς του. Φανταστείτε ότι υπάρχουν ατέλειωτα λογοτεχνικά φεστιβάλ, διεθνή και μη. Υπάρχουν βραβεία που δίνονται από τις, ακόμα και από μικρές πόλεις. Φανταστείτε μία πόλη σαν τα Γιάννενα, ας πούμε, να έχει το δικό της λογοτεχνικό βραβείο. Μας φαντάζει ίσως τοπικό και εντελώς εκτός τόπου και χρόνου, αλλά πολλές φορές δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα αντίληψης και σχέση με τη λογοτεχνία. Άρα έχει να κάνει με την παράδοση που έχει η χώρα με τη λογοτεχνία. Κατά κύριο λόγο πιστεύω δεν είναι πάντα θέμα χρημάτων. Η Γερμανία έχει ένα πολύ δυνατό, πολύ σχηδή μηχανισμό πρόωθησης της λογοτεχνίας της με πάρα πολλούς τρόπους. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με, με τον τρόπο στον οποίο συμπεριφέρεται στους μεταφραστές γερμανικής λογοτεχνίας. Εγώ είχα την ευκαιρία να το ζήσω όταν από την αντίθετη πλευρά, δηλαδή από την ελληνική πλευρά, όταν το 2001 ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης Λογοτεχνίας, το οποίο ήμουν υπεύθυνος στο γερμανικό τμήμα. Για εκείνα τα λίγα 3-4 χρόνια είχαμε την αίσθηση της οικογένειας. Δηλαδή, οι μεταφραστές είχαν ένα χώρο
όπου συναντιόντουσαν, υπήρχε ανταλλαγή απόψεων πάνω σε θέματα μετάφρασης, υπήρχε το mentoring, το λεγόμενο. Δυστυχώς, οι θεσμοί στην Ελλάδα δεν έχουν μεγάλη διάρκεια, γι' αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Επειδή ο χρόνος δεν φτάνει και, όπως είπα, είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα για το οποίο θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, θα μπορούσα να σας δείξω μόνο ελάχιστα πράγματα. Σας δείξω μόνο το Litrix, στο οποίο είμαι μέλος. Υπάρχει, όπως ξέρουμε, το πρόγραμμα από χρόνια του Ινστιτούτου Γκέρι, και αυτό πρέπει να γίνει, νομίζω, κατανοητό από όλους, ότι ένα βιβλίο πλέον θέλει βοήθεια, δεν μπορεί να βγει από μόνο του. Φανταστείτε ότι η συντηρητική πλειοψηφία των γερμανικών βιβλίων που βγαίνουν στην Ελλάδα είναι επιδοτούμενα. Το Litrix, λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έρχεται να λειτουργήσει επικουρικά στο κεντρικό πρόγραμμα μετάφρασης του Ινστιτούτου Γκέτε και επικεντρώνεται κάθε 2 χρόνια σε μια διαφορετική χώρα. Η Ελλάδα είναι η πρώτη μικρή χώρα στην οποία έδωσε βάση. Είμαστε τώρα στα 2 χρόνια. Τι κάνει το Litrix με λίγα λόγια? Είμαστε μια επιτροπή, η κυρία Γκέρεγε που είδατε στην αρχή, η Μαρίνα Γαθαγγελίδου και εγώ από ελληνικής πλευράς και 3 Γερμανοί, ένας για τα παιδικά παιχνίδια, ένας για τη λογοτεχνία, ένας για τα δοκίμια, ας το πούμε έτσι. Το ένα ερώτημα εδώ πέρα είναι αν υπάρχουν διαφορές που αφορούν γενεολογικές. Η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση πώς επηρεάζουν τη δουλειά μας, διότι νέοι μεταφραστές και μεταφράστριες έχουν διαφορετικά εργαλεία στα χέρια τους από τους μεγαλύτερες ηλικίες και υπήρξαν από τεχνολογικής απόψεως ραγδαίες αλλαγές μέσω των email, των computer, των social media. Πώς λοιπόν επηρεάζεται η πολιτιστική ανταλλαγή? Μαριάννα, θέλεις να μας πεις ένα παράδειγμα από τα κείμενα, τα παλιά κείμενα που έχεις μεταφράσει? Ναι, πολύ ευχαρίστως. Να πω αρχικά, έτσι σαν μια σύντομη εισαγωγή, οι σημερινές μεταφράστριες και οι σημερινοί μεταφραστές έχουμε τη δυνατότητα να αναζητήσουμε στο ίντερνετ πραγματικά μια έκφραση στην καθημερινή, μέχρι την ηχητική απόδοση ενός περίεργου ονόματος ή την παρακολούθηση ενός βίντεο για το θέμα που μας απασχολεί. Άμεση επικοινωνία και με τους ανθρώπους που μιλούν τη γλώσσα πηγή, και αν είμαστε τυχεροί και τυχερές και πευνούν οι συνθήκες, και άμεση επικοινωνία και με τον συγγραφέα ή τη συγγραφέα. Αυτό, βέβαια, σε πολύ δύσκολες περιστάσεις. Από αυτή την άποψη τρέχω πραγματικά βαθύτατο και απεριόριστο σεβασμό προς τους μεταφραστές και τις μεταφράστριες της προ-ίντερνετ εποχής. Αυτό τώρα που θα ήθελα να δείξω είναι το εξής. Εκτός από τις διάφορες μικρές ή μεγάλες διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό το πλαίσιο, καταλήγουμε να δημιουργούμε κάτι που είναι περισσότερο από μια απλή γλωσσική μεσολάβηση. Και επειδή ακριβώς η μετάφραση είναι μια μορφή διαπολιτισμικής επικοινωνίας και προσπάθεια συνεχούς, μια συνεχής προσπάθεια κατανόησης, ξεφεύγει από το αμιγώς γλωσσικό επίπεδο η όλη διαδικασία. Τώρα, με ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, θα προσπαθήσω να δείξω πώς μπορεί το πολιτισμικό φορτίο του μεταφραστή να επηρεάσει την διαδικασία της μετάφρασης και ίσως και να τον οδηγήσει και σε κάποια ολισθήματα, αλλά και πόσο χρήσιμες μπορούν να αποδειχθούν τέτοιες καταστάσεις ώστε να μπορεί κανείς να συνειδητοποιήσει πώς με τους μηχανισμούς με τους οποίους καταλήγει ίσως στην μια επιλογή έναντι της άλλης. Να σας δείξω μισό λεπτό. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε μπροστά σας, λοιπόν, είναι το πρωτότυπο κείμενο. Είναι ένα κείμενο που εκδόθηκε πρώτη φορά το 1823. Πρόκειται για ένα απόσπασμα από τα απομνημονεύματα ενός Γερμανού
Φιλέλληνα, στο οποίο περιγράφεται την προετοιμασία των στρατιωτικών δυνάμεων για μια μάχη και συγκεκριμένα τη μάχη του Πέτα. Μετά λοιπόν την αναφορά στα επιμέρους τάγματα, υπάρχει η εξής φράση, την οποία έχω τονίσει με κίτρινο, «Divide and stücke». Λοιπόν, εδώ η μεταφράστρια είχε πρόβλημα. Η αρχική μου υπόθεση ήταν ότι πρόκειται για την έννοια του στουκ ως μέρος ενός όλου, ως τμήματος, αποσπάσματος, και τελικά η πρώτη μου επιλογή ήταν να το αποδώσω ως τα δύο τμήματα ή τα δύο μέρη, εννοείται των συγκεντρωμένων στρατιωτικών δυνάμεων. Επειδή όμως μου φάνηκε αρκετά μετέωρη και αφηρημένη η απόδοση αυτή, έπειτα από μια αναζήτηση στα συνήθη μεγάλα ερμηνευτικά γερμανικά λεξικά, ανέτρεξα και σε μια πλατφόρμα, το Wörterbuchnetz, η οποία περιέχει πάρα πολλά λεξικά και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, ειδικά για παλαιότερα κείμενα όπως αυτά με τα οποία είχα να κάνω εγώ. Μετά λοιπόν από την αναζήτηση στο λεξικό των αδελφών Γκριμ και σε ένα κυκλοπαιδικό περισσότερο λεξικό, το Mehrs Großes Konversationslexikon, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για πραγματολογικού τύπου απορίες, και την επιβεβαίωση σε ένα λεξικό στρατιωτικών όρων του 19ου αιώνα, το οποίο ανακάλυψα ψηφιοποιημένο στο διαδίκτυο, κατέληξα στην εξής απόδοση. Λαμβάνοντας λοιπόν την έννοια του στουικός και σουτς, δηλαδή ως πυροβόλου, ως κανονιού, τα δύο τμήματα έγιναν τα δύο πυροβόλα. Τοποθετήθηκαν μπροστά στο μέσο της δεξιάς πτέρυγας κτλ. Κτλ. Τώρα, με λήψη χρόνος, μην διαβάσουμε όλο το κείμενο. Τώρα, δύο λόγια για την ερμηνεία που αποδίδω σε αυτό το παρολίγον ολίσθημα. Η παρανόηση προέκυψε αφενός από την έλλειψη προηγούμενης επαφής με το αντικείμενο, δηλαδή με παλαιότερα κείμενα που έχουν και στρατιωτική ορολογία, και όμως αφετέρου και από τη δική μου επιμονή σε μια συγκεκριμένη οπτική επί του κειμένου, η οποία διαμορφώνεται από τα δικά μου πολιτισμικά συμφραζόμενα. Τι θέλω να πω με αυτό. Η λέξη «στουκ», το αντίστοιχο μάλλον της λέξης «στουκ» στα ελληνικά, το μέρος, το τμήμα, δεν έχει την έννοια, δεν έχει καμία σχέση με όπλα ή κάποια τέτοια σημασία. Οπότε εγώ επέμεινα σε αυτή την οπτική και δεν έβαλα τον εαυτό μου στην διαδικασία να ανοιχτεί λίγο και να αναζητήσει λίγο μια άλλη σημασία. Για να βάλω και μια τρίτη γλώσσα στο παιχνίδι, αν είχα αφήσει τη σκέψη μου να πάει λίγο και στα αγγλικά, όπου η λέξη «πίση» είναι μεταξύ άλλων και πυροβόλο, ή αν απλούστατα είχα εμπιστευτεί ένα πολύ παλιό λεξικό έντυπο δίγλωσσο που περιλαμβάνει αυτή την σημασία, θα είχα λύσει τα προβλήματά μου πολύ πιο γρήγορα. Αυτό που τελικά θέλω να δείξω είναι η πολύ μεγάλη σημασία της εγρήγορσης, γιατί το πολιτισμικό μας φορτίο μπορεί να αποδειχθεί υπέρμετρα βαρύ σε ορισμένες περιπτώσεις, και σε αυτό έρχεται να λειτουργήσει επικορικά και ως φύλακας άγγελος, θα έλεγα, ο ρόλος του διαδικτύου και των σύγχρονων τεχνολογιών. Και τώρα κάπου εδώ σταματάω, γιατί έχω ήδη καταχράσει το χρόνο και από όσα θέλει να μας πει και ο Χρήστος. Ja, danke Mariana für dieses schöne Beispiel. Ich wollte dich da jetzt nicht. Danke Mariana για το ωραίο παράδειγμα. Νομίζω ότι μας δίνει μια πολύ καλή οπτική για το πώς αντιλήφθηκες τα πράγματα και πώς εξελίχθηκε η αντίληψή σου για αυτά. Χρήστο, θα ήθελες να μας δώσεις το παράδειγμα με τον Clement Zetz και να μας πεις κάτι γι' αυτό. Ναι, εγώ δεν θα σας καθυστερήσω ότι έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Πολύ γρήγορα επέλεξα ένα κείμενο από το τελευταίο βιβλίο που μετέφρασα ενός Αυστριακού, του Clement Zetz. Είναι ένα κείμενο το οποίο στα γερμανικά λέγεται spam και μιμείται τα κείμενα τα οποία όλοι μας έχουμε διαβάσει στα spam μας, δηλαδή ένα κείμενο με ένα τελείως τρελό συντακτικό, το οποίο ουσιαστικά έχει μεταφραστεί από κάποια μηχανή και στο μεγαλύτερο μέρος το δεν βγάζει νόημα.
Όταν το πρωτοδιάβασα, άρχισα να αναρωτιέμαι πώς θα μπορούσα να μεταφράσω κάτι τέτοιο. Προσπάθησα να το κάνω με τον παραδοσιακό τρόπο και είδα ότι η δική μου μετάφραση ήταν πολύ νοηματικά καλοσυντερωμένη, δηλαδή έβγαζε νόημα. Αυτό που σκέφτηκα είναι να συστήσω το κείμενο στα γερμανικά, το οποίο ουσιαστικά δεν βγάζει νόημα, με τη βοήθεια ενός συναδέλφου, τον οποίο είδα ότι είναι εδώ online, τον Νίκο του Καΐσα, συνάδελφο του Πανεπιστήμιο του ΕΦΟΥ, ο οποίος είναι δίγλωσσος. Σε πολλά σημεία δεν έβγαζε το ίδιο άκρη. Οπότε σκέφτηκα να ανασυστήσω το κείμενο στα γερμανικά, δηλαδή από τα σπαστά αυτά, από αυτό το διαλυμένο συντακτικό, να γίνει η κανονική πρόταση και να το ξαναπετάξω ξανά στο Google Translate, προσπαθώντας να δω τι θα βγει. Μπορώ να πω ότι η μέθοδος που τελικά ακολούθησα, που μπορείτε να τη δείτε περίπου στο ελληνικό κείμενο που επίσης δεν βγάζει άκρη, ήταν μεικτή, δηλαδή κατά ένα μέρος έγινε αυτό και κατά ένα δεύτερο μέρος χρειάστηκε να επέμβω και εγώ, ώστε να δημιουργηθεί, ώστε το κείμενο να μην είναι στα σημεία του λέξη προς λέξη ίδιο με το πρωτότυπο, αλλά να βγάζει, να δίνει την ίδια αίσθηση μιας συντακτικής παράνοιας, η οποία καταλήγει συνήθως, το ξέρουμε όλοι από τα spam, σε κάποια κυρία που μας ειδοποιεί ότι έχουμε κερδίσει το λότο ή ότι θα πρέπει να επικοινωνήσουμε άμεσα με κάποιον στην Αφρική για να παραλάβουμε 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό μόνο σε ένα παράδειγμα για το πώς τα κείμενα στην παγκοσμιοποίηση εξελίσσονται, το πώς νέα είδη κειμένων μέσα από τη χρήση των μηχανών αναδύονται και πόσο μεταφραστής, εκεί που θεωρεί ότι έχει κατακτήσει, ας πούμε, την τέχνη του, συνεχώς βρίσκεται στην παγκοσμιοποιημένη εποχή μπροστά σε καινούριες προκλήσεις σαν και αυτές. Για τον και Χριστός. Ευχαριστώ, Χριστό.